Ήρθε η αστυνομία, μετά ήρθε και η ασφάλεια, ψάξαμε επισταμένα. Δεν βρήκαμε εκτός από αυτό το χαρτί κάποιο άλλο σημάδι που να μαρτυράει ότι θέλουν να πεθάνουν. Μπορεί να μην έχουν θέλουν να πεθάνουν, να έχουν πάει μονεμβασιά. Και κάτι να έγινε στον δρόμο και να πέσανε σε κανένα γκρεμό. Έχουν φύγει με το αυτοκίνητό του. Το είπα από την αρχή στην αστυνομία και ψάξανε και από τις κάμερες του Μωρέα δεν βρήκανε να έχει περάσει το αυτοκίνητο από το δρόμο αυτό. Είτε προς Αθήνα είτε προς Σπάρτη. Εσείς γνωρίζετε αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας, αν ψάχνουν, πού ψάχνουν? Όχι, είναι απόρριτες. Ενώ θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί και όλος ο κόσμος της ευρύτερης περιοχής να γνωρίζει το περιστατικό και να αναζητεί το αυτοκίνητο τουλάχιστον, γιατί υπάρχει μια περιοχή μεγάλη με αγροτικούς δρόμους. Διάβασα κάτι ότι είχε υπόψη του ζευγάρι να πάει στη μονεμβάσια. Το θεωρώ αδύνατο. Γιατί πώς θα τη μετακινούσε? Αφήνω και ένα παράθυρο, μήπως τους έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, τροχαίο, έχει φύγει από το δρόμο, κάτι έχει γίνει. Γιατί πριν 2 χρόνια του είχε συμβεί αυτό, στο δρόμο Μεθόνης Πύλου. Πρέπει να ξεκινήσουν οι έρευνες στο δρόμο προς Κορώνη και στο δρόμο προς Πύλο Καλαμάτα, αλλά και στο δρόμο των Μεσαίων, Πίδασο προς Χανδρινού. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε αυτά τα σημεία. Ήταν ξαφνική αυτή η φυγή τους? Έτσι δείχνει τουλάχιστον, ήταν ξαφνική. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι αν ήταν και βίαιοι, όχι μόνο ξαφνική. Δηλαδή αν κάποιοι τους άρπαξαν από το σπίτι, τους κακοποίησαν, τους έκλεψαν. Προφανώς η αστυνομία δεν έχει βρει ίχνη τέτοια. Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι έφυγαν με τη θέλησή τους προς άγνωστο προορισμό. Επειδή τους ήξερα, το μυαλό μου πάει στο σενάριο της αυτοκτονίας. Ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ αγαπημένοι. Ήταν περιπατητές, χέρι-χέρι, ρομαντικοί και φοβάμαι πως στο τέλος κάτι τέτοιο θα ανακαλύψουν. Πολύ το φοβάμαι.